Για αύριο έχουν προγραμματιστεί οι πρώτοι 48 εμβολιασμοί υπερηλίκων κατά του κορονοϊού στο νοσοκομείο του Βόλου. Ωστόσο, μέχρι το μεσημέρι δεν είχε ξεκαθαρίσει αν θα γίνουν τα εμβόλια, αφενός γιατί το Αχιλλοπούλιο περίμενε νέα παρτίδα δόσεων και αφετέρου γιατί δεν είχαν ξεκαθαρίσει κάποια διαδικαστικά θέματα στο τμήμα εμβολιασμών, όπου έγιναν μέχρι την περασμένη Παρασκευή 685 εμβόλια σε εισάριθμους υγειονομικούς της Μαγνησίας. Μέσα στο Σαββατοκύριακο κατέληξαν δύο ακόμη υπερήλικες ηλικίας 82 και 84 ετών που νοσηλεύονταν στο Αχιλλοπούλιο με κορονοϊό και ένας 56χρονος βολιώτης που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λάρισας. Την ίδια στιγμή, το μέλος της διοίκησης της Ενώσεως Νοσοκομειακών Γιατρών Μαγνησίας Νίκος Χαυτούρας εκφράζει την αγωνία του για τις ελλείψεις κρεβατιών στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου παραμένουν δεσμευμένες για ασθενείς με κορονοϊό 8 κλίνες, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται σε μονάδες εντατικής εκτός Μαγνησίας ασθενείς με εγκεφαλικά επεισόδια και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Υπάρχουν από τη μία κλίνες ΜΕΘ ελεύθερες, αλλά έχουν χαρακτηριστεί COVID, δηλαδή το Σάββατο είχαμε περιστατικό βαρύ, τη 40χρονη την εγκυμονούσα, για να είμαστε συγκεκριμένοι, και υπήρχαν 7 κενά κρεβάτια, και όμως ήταν αδύνατο να μεταφερθεί εδώ, γιατί έχουν χαρακτηριστεί ως COVID και πρέπει να παραμείνουν κενά, κενές οι κλίνες. Έτσι έγινε και δύο μέρες πριν, με άλλο περιστατικό το οποίο μεταφέρθηκε στο Νίκαια και πάλι και λίγες μέρες πάλι πριν το άλλο περιστατικό, δηλαδή μέσα στη βδομάδα είναι 5 περιστατικά μόνο νευροχειρουργικά τα οποία χρειάστηκαν να μεταφερθούν με ό,τι αυτό σημαίνει, με τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτό, γιατί εμάς οι παθήσεις είναι πολύ πολύ βαριές και η μεταφορά επιδεινώνει την κατάσταση, την νευρολογική εικόνα, άρα αυτό διακυδεύεται η ζωή όλων αυτών των ασθενών οι οποίοι πάσχουν από άλλες παθήσεις και όχι COVID και είναι ανεπίτρεπτο. Κάτι πρέπει να γίνει. Ο πρώην πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών επισημαίνει την ανάγκη να υπάρξει ευελιξία στο σύστημα ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα προτού θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει. Εγώ απευθύνθηκα και στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχει εντολή του Υπουργείου. Εγώ θα κάνω τις ενέργειες που πρέπει να κάνω, αλλά πρέπει άμεσα αυτό να αλλάξει. Δεν γίνεται. Και οι ασθενείς οι οποίοι υπάσχουν από άλλες παθήσεις έχουν δικαίωμα στη ζωή. Δεν μπορεί αυτό να είναι στο έλεος, στη μοίρα του, στην τύχη. Δεν γίνεται. Ένα προηγμένο σύστημα υγείας πρέπει να φροντίσει να είναι ευέλικτο. Στο μεταξύ, σε βαρύ πένθος βυθίστηκε το νοσοκομείο του Βόλου μετά το θάνατο του Οδυσσέα Μπουτσιαβάρα, γενικού γιατρού στο Αχιλλοπούλιο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη την περασμένη εβδομάδα. Ήταν ένας άνθρωπος μάχημος, ο οποίος τα έδωσε όλα και στη μάχη του κορονοϊού. Ίσως θα έπρεπε να κοιτάει, όπως όλοι μας πρέπει να κοιτάμε λίγο παραπάνω τον εαυτό μας, αλλά εδώ και οι συνθήκες είναι που δημιουργούν, που είναι αντίξωες και πολλές φορές ξεχνάμε τον εαυτό μας και υπερβάλλουμε εις βάρος των προσωπικών μας θεμάτων. Πραγματικά είναι πολύ άσχημο αυτό το γεγονός, γιατί ήταν ένας γιατρός με όλη τη σημασία της λέξης που ήταν δίπλα στον συνάνθρωπο και μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά. Και ήταν και ένας νέος άνθρωπος. Το μόνο που έχω να πω, δεν υπάρχουν άλλα λόγια, συλληπιτήρια και λυπάμαι για την απώλειά του.